Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, γιατί χθες ακούσαμε και κατά τη διάρκεια της εισήγησης του Πρωθυπουργού για το πριμ στο δημόσιο, αυτό το 15% στο δημόσιο, και θα το κουβεντιάσουμε το θέμα. Θα καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας, τον κύριο Παναγιώτη Κοχύλη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Αττικής, Βιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, στα ΚΕΠ, στα γνωστά ΚΕΠ. Ο κύριος Κώστας Παπαδημητρίου, εδώ κοντά μας, ο πρόεδρος του Ομίλου Διοικητικών Επιστημόνων του Διοικητικού Επιμελητηρίου, και θα συνομιλήσουμε και με την αρμόδια Υφυπουργό Εσωτερικών, την κυρία Βιβί Χαραλαμπογιάννη, να την καλημερίσουμε. Καλημέρα και σε εσάς που είστε εδώ κοντά μας. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Υφυπουργό που την έχουμε μέσω Skype η συνομιλία μας. Πάμε να δούμε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι είναι αυτό το πριμ 15%, ποιοι θα το λαμβάνουν, υπό ποιες προϋποθέσεις? Αν μπορούμε κωδικοποιημένα να τα πούμε, θα είναι πολύ έτσι χρήσιμο και σημαντικό για την κουβέντα μας. Θα προσπαθήσω να δώσω όλη την πληροφορία όσο πιο μεστά και κατανοητά μπορώ. Ο στόχος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι επί της ουσίας να αλλάξουμε την αντίληψη των εργαζομένων στο δημόσιο για το ρόλο και τη σημασία της δουλειάς τους. Πώς δηλαδή θα περάσουμε από στελέχη ενός μηχανισμού που λειτουργεί στερεοτυπικά, χωρίς στόχους και χωρίς προσπάθεια να βελτιωθεί, σε στελέχη ενός μηχανισμού που συνεχώς θα εξελίσσεται, θα εντάσσει στις δράσεις του τις νέες τεχνολογίες, πώς θα επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους και πώς θα επιδιώκει επί της ουσίας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πολίτη. Πάμε να δούμε ποιους αφορά. Πάμε με τα βήματα προκειμένου να γίνει κατανοητό το σχήμα του νομοσχεδίου. Πρώτον, στην αρχή της χρονιάς τίθενται τα ετήσια σχέδια δράσης σε εφαρμογή. Τι σημαίνει αυτό? Οι προτεραιότητες με τις οποίες επί της ουσίας η δημόσια διοίκηση θα κινηθεί. Αυτό γίνεται στόχος, κάθε μια δράση από αυτές γίνεται στόχος για κάθε μια οργανική μονάδα του δημοσίου. Ποιος θα γνωρίζει το στόχο αυτό? Κύριε Χαρα, θέλει δουλειά. Παρακαλώ, συγγνώμη. Ποιος θα τον ορίζει το στόχο? Οι δράσεις ξεκινούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή από τις κυβερνητικές προτεραιότητες, τι είναι σπουδαίο ότι πρέπει να γίνει μέσα στη χρονιά. Ναι. Και από εκεί και πέρα οι προϊστάμενοι, γενικοί διευθυντές, διευθυντές και τιματάρχες, θέτουν τους στόχους για την χρονιά. Ναι. Άρα ο κάθε επικεφαλής των οργανικών μονάδων του Δημοσίου ξέρει από την αρχή της χρονιάς ποιοι είναι οι στόχοι για τους οποίους θα τρέξει. Υπάρχει όριο σε αυτούς τους στόχους? Αυτό, σε ό,τι αφορά τον μπόνους, θα υπάρχει συγκεκριμένο όριο. Δηλαδή, σύμφωνα με συγκεκριμένες δράσεις μάλλον θα είναι κλειδωμένες με τον μπόνους, δεδομένων και των δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά κυρίως και των προτεραιοτήτων. Δηλαδή, πρέπει να βάζουμε προτεραιότητα σε τι έχει σημασία στο τέλος της ημέρας. Mm-hmm. Άρα, αυτό που γίνεται στην αρχή της χρονιάς, εκτός από τον καθορισμό λοιπόν των στόχων που είναι δεμένοι με τον μπόνους, αυτό θα το καθορίσει μια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. Γραφειοκρατία αυτό είναι αυτό. Λοιπόν, γραφειοκρατία είναι αυτό. Γραφειοκρατία. Αλλά πάμε. Δεν είναι γραφειοκρατία, είναι περισσότερα εχέγγυα διαφάνειας, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή η επιτροπή θα ορίζει για πόσοι περίπου είναι αυτοί που θα μπορέσουν να μπουν στον μπόνους, οι δημοσιοπαλλήλοι? Αυτό δεν μπορώ να σας το καθορίσω αυτή τη στιγμή, διότι κρίνεται πρώτον από τα χρήματα που έχουμε να κατανοήσουμε, υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 40 εκατομμύρια, ναι, σε συνδυασμό με το ελάχιστο ποσό ανταμοιβής που θα καθορίζεται στην πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου από την αρχή της χρονιάς. Ναι, γιατί αυτό ρώτησα, αν υπάρχει όριο. Όριο σε στόχους, δηλαδή αν αυτή η Επιτροπή... Θα υπάρχει συγκεκριμένες υπηρεσίες αριθμητικά οι οποίες θα συμπεριληφθούν. Σύμφωνα με την επιλογή των στόχων θα είναι ξεκάθαρο από την αρχή ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες που θα συνδράμουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Βεβαίως θα είναι καθαρό το παιχνίδι από την αρχή. Ναι. Στο τέλος λοιπόν, εκτός λοιπόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους συγκεκριμένους στόχους, ξεκάθαρο θα είναι και από την αρχή ο δείκτης μέτρησης του κάθε στόχου, δηλαδή το τεκμηριωτικό υλικό και ο τρόπος με τον οποίο θα μετρήσουμε τον εν λόγω στόχο. Ναι, έτσι όπως γίνεται και σε πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Τώρα,
Ποιος θα το ελέγχει αυτό, συγγνώμη λίγο. Ποιος θα το ελέγχει αυτό, κυρία Χαραλαμπογιάννη? Το τέλος λοιπόν της χρονιάς, γιατί είπαμε, συζητήσαμε για τον καθορισμό. Ναι. Πάμε στο τέλος λοιπόν της χρονιάς, όπου εκεί η Επιτροπή θα βεβαιώνει αν έχει επιτευχθεί ο στόχος, σύμφωνα, ξαναλέω, με το τεκμηριωτικό υλικό που θα είναι ξεκάθαρο εξ αρχής. Uh-huh. Και τον μπόνους θα ξεκλειδώνει αποκλειστικά και μόνο για τις αρμόδιες υπηρεσίες που επετεύχθη ο στόχος. Και θα μοιράζετε ισόπωσα στους υπαλλήλους της κάθε υπηρεσίας? Εδώ τι έχουμε. Πρώτον, έχουμε τη δικλίδα ασφαλείας που σας προανέφερα, ότι δηλαδή θα έχουμε ένα ελάχιστο ποσό καταβολής για να μην εργαλειοποιηθεί το μπόνους, για να μην είναι επιδοματικού χαρακτήρα, για να μην αποφασίσουν οι προϊστάμενοι να μοιράσουν ισόπωσα σε όλους τους υπαλλήλους ανεξαρτήτως. Και άρα θα έχουμε εκεί ένα κατόφλι. Το ταβάνι που μπορεί να πάρει ο καθένας είναι το 15% του ετήσιου μισθού. Από εκεί και πέρα, εσωτερικά, όσοι συνεισέφεραν στην επίτευξη του στόχου θα μπορούν να πάρουν το 40% του ποσού που θα αντιστοιχεί. Ενώ το 60%... Υπάρχουν όμως και μη χρηματικές ανταμοιβές. Μας πείτε και αυτό για να πάμε μετά στους καλεσμένους μας. Οι μη χρηματικές ανταμοιβές τι είναι? Πέραν λοιπόν των χρηματικών ανταμοιβών, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι οι άνθρωποι κινητροδοτούνται και με μη χρηματικές ανταμοιβές, όπως θα μπορούσε να είναι επιμορφωτικά σεμινάρια στο εξωτερικό, σε διεθνούς κύρους σχολές, όπως είναι η Γαλλική Σχολή, με την οποία έχουμε ιδιαίτερη συνεργασία, σεμινάρια στο Harvard, στο LSE, σε συγκεκριμένες, τέλος πάντων, σχολές με τις οποίες συνεργαζόμαστε εδώ και καιρό. Επίσης, θα μπορούσαμε να έχουμε στη φαρέτρα των μη χρηματικών ανταμοιβών και ένα κομμάτι αδειών, όπως καταλαβαίνετε, ως επιβράβευση. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε με ολιστικό τρόπο να έχουμε την καλύτερη δυνατή, εν πάση περιπτώσει, επένδυση στους ανθρώπους και να αλλάξουμε την αντίληψη για το δημόσιο, επιβραβεύοντας με υγιή κίνητρα τους ανθρώπους που κοπιάζουν περισσότερο. Κύριε Παπαδημητρίου, πού μπορεί να κολλήσει αυτό το σχέδιο? Εγώ το βλέπω καλό, ας πούμε, να μπαίνουν ιδιωτικά κριτήρια μέσα και στις δημόσιες υπηρεσίες. Πού μπορεί όμως να κολλήσει? Καταρχάς, μόνο ολιστικό δεν είναι. Δηλαδή, στον βαθμό που, πρώτα απ' όλα, για να λειτουργήσει όπως λειτουργεί το ίδιο σχέδιο, ένα σύστημα δηλαδή επιβράβευσης με επιπλέον αμοιβές στις προηγουμένες, όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και γιατί δεν είναι ο ιδιωτικός τομέας εδώ το πρώτο, που είναι οι προηγουμένες διοικήσεις, δημόσιες διοικήσεις του εξωτερικού. Ναι. Προαπαιτεί μια πολύ καλή οργανωτική δομή. Να φτάσει η οργάνωσή μας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί η θέση να είναι αξιολογημένη. Να έχουμε, εκτός από το job description, που το έχουμε ακούσει πολλές φορές, να φτάσουμε στο job evaluation. Γιατί εγώ και ο άλλος συνάδελφος, που μπορεί να έχουμε τα ίδια προσόντα, πιθανότατα να μην κάνουμε την ίδια δουλειά. Δηλαδή, η δικιά μου η θέση να τιμάζει υπουργικές αποφάσεις που μετά μπορεί να προσβληθούν στα δικαστήρια, ενώ ένας άλλος συνάδελφος απλά να γράφει απαντήσεις και να παρέχει πληροφορίες. Ναι. Δεν μπορεί συνεπώς να έχουμε την ίδια συμβολή. Την οποία δεν συμφωνούν όλοι. Γιατί θέλουν όλοι. Είναι αξιολόγηση της θέσης, την οποία δεν την έχουμε. Και το πόσο μακριά είμαστε από αυτό, μπορεί να μας το πει και η κυρία Χαραλαμπογιάννη, γιατί το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει αυτή τη στιγμή ενιαίο οργανισμό. Δείχνοντας πόσο μακριά είμαστε από αυτό που σας λέω. Αυτό που σας λέω είναι να σκάψουμε σε έναν οργανισμό, να σκάψουμε πολύ παραπάνω. Αντί λοιπόν να σκάψουμε παραπάνω, γιατί όταν υπάρχει αξιολόγηση της θέσης, υπάρχει και σοβαρή, τεκμηριωμένη συμμετοχή του κάθε υπαλλήλου στο έργο που θα δημιουργηθεί. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι υπάρχει? Έρχεται ο προϊστάμενος, ο οποίος εντελώς υποκειμενικά κρίνει τη συμμετοχή του κάθε υπαλλήλου. Και ερχόμαστε και εδώ. Οι προϊστάμενοι σήμερα πώς έχουν αξιολογηθεί? Μισό λεπτό. Αυτό, είναι, κυρία Χαραλαμπογιάννη, πώς θα διασφαλίζετε ότι δεν σας συμβαίνει αυτό, για γιατί... να απαντάει σε ένα-ένα, κυρία Χαραλαμπογιάννη, βοηθάει. Είναι δίπολο. Ζήτηση. Πρέπει να απαντήσει. Σήμερα όλοι οι προϊστάμενοι, το 90% είναι με ανάθεση. Είναι διορισμένοι ή είναι λόγω αρχαιότητας. Είναι αναπληρωτές προϊστάμενοι. Αυτό το ξέρει το Υπουργείο πολύ καλά. Από το Φεβρουάριο του 2020 που ψήφισε τη σχετική νομοθεσία για να γίνουν κρίσεις, δεν έχει εφαρμοστεί νομοθεσία. Ο υπαλληλικός κώδικας στα άρθρα 84, 85, 86 δεν έχουν μεταβληθεί. Ναι. Και παρότι υπάρχει, παρότι δηλαδή οι προϊστάμενοι δεν είναι φερέγγοι, θα έρθουν να κρίνουν για το τι αμοιβή θα πάρει. Ισχύει αυτό, για να πάμε και στα ΚΕΠ. Λοιπόν, να απαντήσω.
Είναι, το σχήμα είναι απολύτως ολιστικό, υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά στο δημόσιο έχουμε μία ευρύτατη στρατηγική για τα ζητήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Και το έχουμε πιάσει την τελευταία πενταετία από τον τρόπο πρόσληψης μέχρι τον τρόπο εξέλιξης. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι έχει ψηφιστεί ο νέος νόμος για το ΑΣΕΠ με την καινούρια διαδικασία του γραπτού διαγωνισμού. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι έχουμε καινούρια αξιολόγηση και στοχοθεσία. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα αυτά να μην τα συζητάμε και να τα παραβλέπουμε. Σε ό,τι αφορά την οργανωτική δομή. Η οργανωτική δομή είναι αυτή στην οποία στηρίζεται επί της ουσίας στοχοθεσία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι για το έτος 2023 πάνω από 24.000 έντυπα στοχοθεσίας υπευλήθησαν από τους αρμόδιους προϊσταμένους, ναι, και έχουν τεθεί πάνω από 160.000 στόχους. Τι σημαίνει αυτό? Να ακούσουμε το παράδειγμα, Υφυπουργέ, να ακούσουμε το παράδειγμα του κύριου Κοχύλη στα ΚΕΠ. Αξιολογηθείτε, κύριε Κοχύλη. Ποιοι είναι οι στόχοι που πρέπει να πιάσει? Θέλω να σας πω ότι και με τη συζήτηση που είχαμε και με τους συναδέλφους μας και στο πρωτοβάθμιο σωματείο και στην Ομοσπονδία, ακόμα το κοιτάζουν, το βλέπουμε. Δεν έχουμε πάρει ακόμα μια απόφαση. Είναι κάτι που είναι καινούριο αυτό που ανακοινώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και από τις υπουργούς εδώ. Αλλά θα κληθείτε να αξιολογηθείτε. Θα κληθούμε κάποια στιγμή, θα πάρουμε απόφαση συλλογικά και θα πάρουμε θέση. Ωραία. Εγώ θέλω να μιλήσω για τη δική μου προσωπική άποψη που έχω στο Δήμο Καλλιθέας, που είναι, εμείς απέχουμε από την αξιολόγηση, κυρία Υπουργέ. Θέλετε και να αξιολογηθείτε ή όχι? Θέλω πάρα πολύ να αξιολογηθώ. Θα σας πω όμως, με τον τρόπο όμως που γίνεται η αξιολόγηση, ναι, στο δικό μου ΚΕΠ, λοιπόν, ο προϊστάμενος μου είναι με ανάθεση και αυτό είναι, είπε πριν από λίγο, και βεβαίως είναι δέλτα έψιλον. Εγώ αυτή τη στιγμή θα σας πω την άποψή μου, λοιπόν. Έχω δύο μεταπτυχιακά και η αξιοκρατία, λοιπόν, που ευαγγελίζονταν ο Πρωθυπουργός, δεν την βλέπουμε πουθενά. Και δεν το λέω μόνο για τη δική μου περίπτωση. Μιλάω πανελλαδικά και τα μηνύματα που παίρνω. Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να λύσουμε το θέμα της αξιοκρατίας και της τοποθέτησης των προϊσταμένων και των διευθυντών. Και βεβαίως εδώ είμαστε όλοι οι υπάλληλοι των ΚΕΠ και γενικότερα θεωρώ του δημοσίου. Θέλουν οπωσδήποτε να αξιολογηθούν και θέλουν να μπουν βεβαίως σε όλο αυτό το πράγμα για να πάρουν αυτό το 15%. Εδώ βάζει ένα θέμα. Θεωρώ ότι έπρεπε πρώτα να γίνει η αξιολόγηση και αξιοκρατικά να τοποθετηθούν οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι, κύριε Υποφάντη. Ναι, αλλά εδώ λένε ότι πάει ιεραρχικά, ανάλογα με το πόσα χρόνια είσαι. Δεν έχει να κάνει αυτό, γιατί όταν ένας ΔΕΛΤΑ ΕΕ. Πάντως δεν γίνονται κρίσεις όπως λέει ο Υπουργός. Κρίσεις έχουν να γίνουν από το 2014. Να ακούσουμε την Υφυπουργό. Και δεν έκανε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έκανε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ κρίσεις. Δεν έχει κάνει ούτε αφού αντιδρούν τώρα, συγγνώμη, πριν πάνε να κάνουν κρίσεις, αντιδράτε και κατεβαίνουν τις απεργίες τώρα. Να πούμε και τα του 4 στο 4. Ποιος αντιδράει για να κάνουν κρίσεις? Όταν πάνε να σας κρίνουν, πάτε και κάνετε απεργίες. Εμείς, σαν υπάλληλοι, θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε και άλλο η αξιολόγηση. Δεν έχει γίνει ποτέ απεργία για γιατί δεν αξιολογεί. Ελάτε, κύριε Υφυπουργέ, ελάτε. Εμείς επιθυμούμε να κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν αυτός ο μελλοντικός χρόνος είναι λίγο προβληματικός, γιατί η αξιολόγηση και η στοχοθεσία ισχύει από το 2023, ψηφισμένη, ναι, το 2022. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Άρα, το γεγονός ότι έχουμε μία απόφαση αποχής απεργίας, η οποία έχει, όπως γνωρίζετε, κριθεί παράνομη, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά τις κρίσεις των προϊσταμένων που τίθενται. Πρώτον, η κρίση των προϊσταμένων, εξ όσων γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Παπαδημητρίου, τρέχουν με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Υπάρχουν κρίσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών. Είναι γεγονός ότι στο επίπεδο των τμηματαρχών δεν έχει καταφέρει το σύστημα να φτάσει προς τα κάτω. Το είχατε πει όμως όταν το κάνετε, αυτό, δεν έχει φτάσει ακόμα. Και γιατί αυτό συμβαίνει αυτό, εξηγώ αμέσως. Ναι. Γιατί το σύστημα το οποίο είχε επιλέξει να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε ότι για το σύνολο των 15.000 προϊσταμένων αυτά θα πρέπει να κριθούν από τις 20 επιτροπές των Υπουργείων. Αυτό λοιπόν θα πάμε να το αλλάξουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα όχι με τη θεωρητική προσέγγιση που θέσατε. Ωραία. Νωρίτερα, για δηλαδή χρόνια υπηρεσίας. Κύριε Υποφάντη, είναι πολύ σημαντικό, θέλω να το πω. Ναι. Με τα χρόνια υπηρεσίας και απλά με τα πτυχία, αλλά με την ουσία των δεξιοτήτων και αν μπορούν πραγματικά να διοικήσουν, διότι το κομμάτι της μοριοδότησης το έχουμε δει και λοιπόν, δεν είναι αποδοτικό. Δύο απαντήσεις για να κλείσουμε, ελάτε, γρήγορα. Εννοείται πως δεν ισχύει ό,τι είπε η
Ελάτε. Υφυπουργός. Ο κύριος Οδωρικάκος έφερε νόμο τον 4674. Μην το μπλέκουμε. Πάμε, ναι. Και ανανέωσε το σύστημα μοριοδότησης. Ναι. 5.000 συνθέσεις προϊσταμένων έπρεπε να ξεκινήσουν να έχουν γίνει και να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο. Δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο γιατί οι πολιτικές ηγεσίες δεν θέλησαν να το κάνουν. Συγγνώμη, έκθεση του ΑΣΕΠ. Λέω ότι το πάμε στο ΑΣΕΠ. Για να ολοκληρωθεί, δεν είναι ευθύνη του ΑΣΕΠ το να γίνουν όλες οι κρίσεις. Είναι ευθύνη των πολιτικών προϊσταμένων να γίνει στα Υπουργεία να έχουν κρυμμένους υπαλλήλους. Ο υπαλληλικός κώδικας εξακολουθεί να λέει ότι μέσα σε 15 μέρες πρέπει να προκυρήσετε η θέση. Τις θέσεις τις προκυρήσουν στα Υπουργεία. Δεν έχουν προκυρηθεί. Λοιπόν, να κάνουμε κάτι. Υφυπουργέ, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Μετά τις γιορτές, να κλείσουμε ένα νέο ραντεβού, να έρθετε και από το στούντιο, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Είστε ανοιχτοί? Με μεγάλη χαρά. Πολύ ωραία. Με μεγάλη χαρά. Ωραία. Θα μιλήσουμε για τα προβλήματα των ΚΕΠ. Το ΚΕΠ, βεβαίως. Εντάξει, μετά τις γιορτές, γιατί ξέρετε, ναι, κάτι, γιατί τα ΚΕΠ το είχαμε πει. Πάνε εδώ όλα. Εδώ έχει το ηλεκτρονικό ΚΕΠ. 3.000. Έχουμε πολλά θέματα, σας θα έχω στείλει. Θα μας τα πείτε. Να την επαναλάβουμε την κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα να έχετε. Καλό Πάσχα, ενδιαφέρει πάρα πολλούς δημοσίους υπαλλήλους και τις οικογένειες. Μην ξεχνάμε τις οικογένειες.